είναι από τη συνέχεια το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη, λάμπτα γάμα κεφάλαιο, 33 κεφάλαιο, και Έξοδος, σελίδα 87, με τη χάρη του Χριστού. Λάμπτα γάμα, σελίδα 87. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπα για ανάβηθη, εντεύθεν, σύ και ο λαός τον οποίον εξήγαγες εκ της Αιγύπτου, εις την γη την οποία νόμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν, και θέλω αποστείλει άγγελον εμπροσθέν σου, και θέλω εκδιώξει των Χαναναίων, των Αμαραίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, εις γη ρέουσα γάλα και μέλι, διότι εγώ δεν θέλω αναβεί εν το μέσο, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, για να μην σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Και όταν ήκουσε ο λαός των κακών τούτων λόγων, κατεπένθησαν, και ουδής έβαλε τον στολισμόν αυτού εφεαυτών, διότι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, «Υπέ προς τους Ιούς Ισραήλ, σύστης λαός σκληροτράχυλος, μια στιγμή, αν αναβώεις το μέσον σου, θέλω σε εξολοθρεύσει. Όνθε τώρα εκδίθητη του στολισμού σου από σου, δια να γνωρίσω τι θέλω κάμισε. Και εξεδίθησαν οι ιοί του Ισραήλ του στολισμού αυτών, πλησίων του όρου Χορίβ. Και λαβών ο Μωυσής την σκηνή, έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτήν σκηνή του μαρτυρίου. Και πάσο ζητών των Κύριων, εξήρχετο προς σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου. Και όταν εξήρχεται ο Μωυσής προς την σκηνή, πάσο λαό σε σηκώνητο και ίστατο έκαστο παρά την θύραν τη σκηνή αυτού, και έβλεπον κατόπιν του Μωυσέως, έως σου εισήρχεται εις την σκηνή. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής στην σκηνή, κατέβαινε ο στήλος στην εφέλης και ίστατο επί των θυρών της σκηνής. Και λάλει ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πάσο λαός των στήλων της νεφέλης ιστάμενων επί των θυρών της σκηνής, και πάσο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από τις θύρας της σκηνής αυτού. Και λάλει ο Κύριος προς τον Μωυσήν, πρόσωπον προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Και επέστρεφεν εις το στρατόπεδον, ο δε θεράπων αυτού νέος, Ιησούς ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρη από τη σκηνής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, «Ιδέ, σύ μιλάει, λέγεις, ανάγαγε των λαών τούτων, και εσύ δεν με φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει με τεμού. Και εσύ είπας, γνωρίζω, σε γνωρίζω κατ' όνομα, και μάλιστα έβρικα χάρη εμπροσθέν μου. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάρη εμπροσθέν σου, δείξον μη δέομαι την οδόν σου, δια να σε γνωρίσω, και δια να έβρω χάρη ενωπιόν σου, και ιδέου του τούτο το έθνος είναι ο λαός σου». Και είπεν, «Η παρουσία μου θέλει ερθεί μετά σου, και θέλω σι δώσει ανάπαυση». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εάν η παρουσία σου δεν έλθει μετέ μου, μη αναγάγεις ημάς εντεύθεν, διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι έβρικα χάρη ενωπιόν σου εγώ και ο λαός σου, ουχή δια της ελεύσεώς σου με θυμών. Όθεν λοιπόν, ούτω λοιπόν, ούτω θέλω μεν διακριθεί εγώ και ο λαός σου από παντός λαού του επί της γης». Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Και τούτο το πράγμα το οποίο είπε θέλω κάνει, διότι έβρικα χάρη ενωπιόν και σε γνωρίζω κατ' όνομα». Και είπε, «Δείξον μου δέω με τη δόξα σου». Ο δε είπε, «Εγώ θέλω κάμι να περάσει εμπροσθέν σου όλη η αγαθότης μου, και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου, και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ, και θέλω εκτήρει όντι να εκτήρω». Και είπε, «Δεν δίνασε να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδή και ζήσει». Και είπε ο Κύριος, «Ιδού τόπος πλησίον μου, και θέλει σταθεί επί της πέτρας». Και θέλεις σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει εις το σχίσμα της πέτρας. Και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου έως σου παρέλθω. Και θέλω σηκώσει τη χείρα μου. Και θέλει σε δει τα πίσω μου. Το δε προσωπό μου δεν θέλει σε δει. Αμήν. Μετά την φοβερή ανομία που έπραξε ο λαός Ισραήλ, και μάλιστα με ανοχή, για να μην πω με βοήθεια και οδηγία του Ααρών, καθώς έχασαν την υπομονή τους και φοβήθηκαν ότι ο Μωυσής δεν θα ξαναέλθει, δεν θα τον ξαναδούνε, και εφόσον έχασαν τον Μωυσή, θεώρησαν ότι έχασαν τον Θεό.
Φοβερό, αδερφοί. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχει ο άνθρωπος συνδέσει το Θεό με κάποιον άνθρωπο ή οποιονδήποτε άνθρωπο με το Θεό, γίνεται το μεγάλο τούτο κακό. Δηλαδή, εάν χάσεις τον άνθρωπο, τελικά χάνεις και το Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι, θα έλεγα, απόλυτος και ξεκάθαρος. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο μόνο και η ελπίδα του είναι μόνο ο Κύριος. Αντιθέτως, δε καταραμένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο. Εάν εμπιστευτούμε και στηρίξουμε την ύπαρξή μας σε άνθρωπο, θα χάσουμε και τον άνθρωπο και το Θεό. Εάν στηρίζουμε την εμπιστοσύνη μας και ελπίδα μας εμείς στην Καινή Διαθήκη στον Ιησού Χριστόν, που είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, τότε θα κερδίσουμε και τους ανθρώπους μας, αλλά και το Θεό. Και όταν λέω θα κερδίσουμε και το Θεό, εννοώ τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξαναπώ, ώστε ο Θεός να το ζωγραφίσει, να το γράψει στην καρδιά μας. Εάν, αδελφή, στηρίζεσαι στον άντρα σου, αν, αδελφέ, στηρίζεσαι τη γυναίκα σου, αν, αδελφία μου, στηριζόμαστε σε πρεσβύτερο ή σε επιμένα και δι' αυτού περιμένουμε να γνωρίσουμε το Χριστό και δια του Ιησού Χριστού το Θεό, θα τα χάσουμε όλα. Ο διάβολος αυτό προσπαθεί να κάνει στους ανθρώπους. Να τους πείσει ότι μπορούν να πλησιάσουν το Χριστό με άνθρωπο, ώστε στην πραγματικότητα να χάνουνε και το Χριστό και το Θεό και τη Βασιλεία των Ουρανών και τους δικούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο διάβολος βάζει ανάμεσα στο Χριστό και στον άνθρωπο πρόσωπα. Είτε πεθαμένα, την Παναγία, τη Μαντόνα όπως λένε, το οποίο είναι φοβερό. Φοβερό προσωνύμιο έχουν δώσει στην Αγία, ευλογημένη και μακαρία μητέρα του Κυρίου, λέγοντάς την Παναγία, ένα όνομα που είναι εντελώς έξω από την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πανάγιος άνθρωπος, όταν ο Θεός είναι Άγιος, καταλάβατε τι λένε. Αλλά ας αφήσουμε τους ανθρώπους που βάζουν τον Άγιο Νικόλα, τον Εφραήμ, ξέρω εγώ ποιον άλλον βάζουν, ό,τι θέλουν να κάνουν. Αλλά αυτή είναι διαταγή και διδασκαλία σατανική. Εκείνο όμως που έχει σημασία σήμερα είναι για μας. Εμείς μη βάλουμε ποτέ, καλά πεθαμένους δεν βάζουμε, αλλά ούτε ζωντανό άνθρωπο ανάμεσα στο Χριστό και σε μας. Γιατί θα χάσουμε το Χριστό, θα χάσουμε τους ανθρώπους και θα χάσουμε και το Θεό, τη Βασιλεία των Ουρανών. Η ελπίδα μας, το στήριγμά μας, η εμπιστοσύνη μας είναι μόνο στον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδελφοί. Μόνο. Και αν ελπίζουμε μόνο στο Χριστό, τότε στην πραγματικότητα, γιατί το λέει η Γραφή, όχι γιατί το λέω εγώ, βρίσκουμε χάρη, γιατί δια του Ιησού Χριστού, λέει η Γραφή, εδόθη η χάρις. Δια του Ιησού Χριστού εδόθη χάρις, καθώς αυτός ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε χάρη και ενώπιον του Θεού και ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και χάρη βρίσκουμε μόνο δι' αυτού που εδόθη, βεβαίως με την προϋπόθεση ότι κυριαρχεί μέσα μας πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Ξαναλέω, όχι ταπείνωσης. Ταπείνωση είναι επικίνδυνη και επώδυνη. Φρόνημα ταπείνωσης που θα μας οδηγεί στο να είμαστε ταπεινοί. Γι' αυτό ταπεινόφρονες να είμαστε. Το φρόνημα του Χριστού να έχουμε. Το πνεύμα του Χριστού να έχουμε. Γιατί όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι του Χριστού. Όταν λοιπόν έχασαν το Μωυσή, φοβερό, αισθάνθηκαν ότι έχασαν τα πάντα. Και τι περίμεναν? Καινούργιο Θεό. Φοβερό.
αυτοί που είχαν δει πραγματικά μεγαλεία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από τότε που ο Θεός έστειλε τον Μωυσή στον Φαραώ και δια του Μωυσέως εξήλθον και από την Αίγυπτο, πέρασαν από την θάλασσα την Ερυθρά και βρέθηκαν μπροστά στο Σινά και πήραν στα χέρια τους δια του Μωυσέως το Λόγο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι, χάνοντας, νομίζοντας ότι έχασαν τον Μωυσή, έχασαν τα πάντα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ποτέ σε άνθρωπο, αδελφοί μου αγαπημένοι, όποιος και να είναι αυτός, όσο και σπουδαίος, όσο και καλός, όσο και άνθρωπος του Θεού να είναι, μόνο στο Χριστό. Μόνο στο Χριστό. Εκεί υπάρχει προσδιορισμένη από το Θεό και ευλογία και σωτηρία. Όταν έχασαν λοιπόν τον Μωυσή, χάθηκαν και είπαν τώρα θέλουμε ένα Θεό. Γιατί είπαν τώρα θέλουμε ένα Θεό? Γιατί είχαν κάνει τον Μωυσή Θεό στην πραγματικότητα. Παρόλο που ο Μωυσής τους έλεγε την αλήθεια και τους έδινε τον Κύριο των δυνάμεων, αλλά βλέποντας τα θαυμάσια που έκανε ο Θεός δια του Μωυσέως, άλλαξε το μυαλό τους και δόξαζαν και εμπιστεύθηκαν τον Μωυσή. Και πίστευσαν στο Μωυσή. Και ακόμη οι Ισραηλίτες στο Μωυσή πιστεύουν. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό ο Θεός έβγαλε όλους τους ανθρώπους και έστειλε τον Χριστό για να εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Που είναι και Υιός Θεού, Θεός, και Υιός ανθρώπου, άνθρωπος. Χάνοντας λοιπόν τον Μωυσή, χάνοντας τον Θεό, είπαν θέλουμε ένα καινούριο Θεό. Και επειδή ο Μωυσής σου είχε πει έχετε τον Ααρών μεταξύ σας, πήγαν στον Ααρών και δεν του είπαν να εξητήσουμε το Θεό, αλλά του είπαν φτιάξε μας έναν άλλον Θεό. Αλλά και ο Ααρών ήταν στηριγμένη η δύναμή του στο Μωυσή. Ο Θεός βέβαια είχε πει ότι ο Ααρών θα είναι προφήτης του Μωυσή, γιατί αυτά που θα λέω στον Μωυσή, αυτός θα τα μεταφέρει στον Ααρών, γιατί ο Μωυσής ήταν βραδύγλωσος και βραθύστομος, διά του Ααρών. Και ο Ααρών έχασε τη γη, έχασε τα πάντα. Όταν χάνεις τον άνθρωπο στον οποίο στηρίζεσαι, τον άνθρωπο στον οποίο εμπιστεύεσαι, πιστεύτηκε στη ζωή σου. Και του ήρθε έμπνευσης. Να πω έμπνευση ανθρώπινη, ό,τι θέλω μπορώ να πω. Γιατί αυτή η αμαρτία που έκανε ο Ααρών, ενώ τους είχε δώσει την πρώτη εντολή, Κύριον τον Θεό σου θέλεις λατρεύει και μη φτιάξεις κανένα είδωλο. Αλλά ξέρει ο διάβολος ότι όταν φτιάξεις είδωλο, ο Θεός φεύγει. Και αυτό θέλει. Να φύγει η παρουσία του Θεού από τη ζωή μας. Να φύγουμε εμείς από την παρουσία του Θεού, φτιάχνοντας ένα εικονισματάκι, ένα σταυρουδάκι, ένα γαλματάκι, άντε και μεγάλο. Όταν εμφανιστεί είδωλος στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή φεύγει η παρουσία του Θεού, χάνεται η παρουσία του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός. Δεν μπορεί να συγκάμει με οποιαδήποτε μορφή ειδωλολατρείας. Γιατί το είδωλο τι είναι? Ψεύτικος Θεός. Ό,τι και να λένε, ζωγραφική είναι, τίποτα ψεύτικο. Μην κάνεις σε αυτόν είδωλο ούτε να προσκυνήσεις, ούτε να κάνεις, ούτε να προσκυνήσεις, ούτε να λατρεύσεις. Γιατί ο διάβολος θα σε βάλει να κάνεις, να το προσκυνήσεις και στο τέλος να το λατρεύεις. Φεύγει αμέσως η παρουσία του Θεού. Και έφτιαξε ένα μόσχο, μοσχάρι, χρυσό, ολόχρυσο και άρχισαν να φωνάζουν εσύ είσαι ο Θεός μας, εσύ είσαι ο Θεός μας, βόδι μου, εσύ είσαι ο Θεός μας. Απίστευτο. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και αυτά τα προσωνύμια τα οποία δίνουν οι άνθρωποι είναι φοβερά. Ο Άγιος Δημήτρης ο Λουμπαδιάρης. Ο Άγιος Γεώργιος, δεν τα κοροϊδεύω, λυπάμαι αδερφοί. Με τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο ήμουν άρρωστος εγώ.
Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Θεός να μας φυλάει. Δόξα δίνουμε μόνο στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Μόνο σε Αυτόν. Και εκεί είμαστε απόλυτα προστατευμένοι. Απόλυτα προστατευμένοι. Ό,τι και να κάνει ο εχθρός δεν μπορεί να κερδίσει, να πετύχει τίποτα. Τώρα όμως να δούμε τη συνέχεια. Ο Θεός ενημέρωσε τον Μωυσή. Ο Θεός αγαπάει το λαό Του. Και μην ξεχνάμε ποτέ. Ο Θεός αγαπάει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας και τους εκ της συναγωγής του Σατανά, που λέγαν ότι είναι Ιουδαίοι και δεν ήσαν και λέγαν ψέματα. Και όλους αυτούς τους μάζεψε και τους έφερε. Πού? Μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στον οίκον του Θεού, του ζώντος που είναι η Εκκλησία του Θεού, η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ενημέρωσε το Μωυσή, ήρθε ο Μωυσής, είδε, δεν μπορούσε να το φανταστεί πόσο θα πέφτανε οι συμπατριώτες του, πόσο χαμηλά θα πέφτανε και πόσο μεγάλη πλάνη. Εκείνο δε που δεν μπορούσε να φανταστεί, ήταν ο Αρών, ο αδερφός του, με τον οποίο συνομιλούσε ο Θεός. Να τους κάνει και να του πει και ψέματα ότι πήρα το χρυσάφι, το ρίξα. Αυτά τα ψεύτικα θαύματα, πόσα θαύματα, ψεύτικα γίνονται από παντού και από μας όταν υπερβάλλουμε, θέλοντας να δείξουμε τη δόξα του Θεού, κάνει τόσο ο Θεός και εμείς το κάνουμε τόσο. Αυτό είναι αμαρτία, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάξει. Να βάλει φύλακα άγγελο στο στόμα μας. Να λέμε πάντοτε λιγότερα από όσα έχει κάνει ο Θεός. Είναι ασφάλειά μας. Δεν λιγοστεύουμε τη δόξα του Θεού. Είμαστε ασφαλισμένοι εμείς. Γιατί όταν προσθέτεις κάτι και είναι ψέμα, πάει ο Θεός. Δεν συγκατανεύει στα ψέματα, έστω και αν λέγονται για να δοξαστεί ο Θεός. Δεν συγκατανεύει ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει και εμένα να με φυλάει, γιατί πολλές φορές μέσα στο ζήλο μας προσθέτουμε και λίγο παραπάνω. Δεν αρέσει το Θεό αυτό. Χάνεται η παρουσία του Θεού. Να φερούμε. Δεν λιγοστεύει η δόξα του Θεού όταν πούμε λιγότερα. Αντιθέτως, μάλιστα, είμαστε ασφαλισμένοι εμείς, γιατί φυλάτουμε τον εαυτό μας. Ψέματα λοιπόν. Ο Αρών έριξα, λέει, το χρυσάφι στη φωτιά και βγήκε θαυματουργικά αυτό το βόδι. Και ο Μωυσής δεν του δώσε καμία σημασία. Αλλά τώρα εκείνο που τον ενδιέφερε το Μωυσή είναι τι θα γίνει με το λαό και με τον Αρών. Γιατί ο Θεός, επειδή δεν υπήρχε ο Χριστός να τον χρησιμοποιήσει σαν υλασμό για το λαό, ήταν οργιζόμενος Θεός. Και είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Γιατί ο Θεός είναι πύρκα τραλίσκων. Σκεφτείτε, τώρα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι πυρκαταναλίσκων στους υποκριτές, στους ψεύτες, στους ειδωλολάτρες, στους πόρνους, στους μοιχούς. Πόσο μάλλον τότε που δεν υπήρχε και ο Χριστός. Αυτός ήταν ο πόνος και ο αγώνας του Μωυσή, πώς θα σώσει το λαό και τον Αρών. Και αφού έκαμε κρίση κατά την εντολή του Θεού, τώρα λέει καθίστε, λέει, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Πλησιάζει το Θεό και του λέει ο Θεός, λαός σκληροτράχυλος είναι. Και είναι οι Ισραηλίτες, είναι λαός σκληροτράχυλος. Αλλά και όλοι είμαστε οι άνθρωποι λαός σκληροτράχυλος. Λαός σκληροτράχυλος. Γι' αυτό αποφάσισα να μην είμαι ανάμεσα στο λαό αυτό, καθώς σε στέλνω να κληρονομήσεις γη, ρέουσα, γάλα και μέλι, αλλά θα στείλω ανάμεσά σου τον άγγελο, έναν άγγελο. Γιατί αν σταθώ ανάμεσά σου, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Ούτε εσύ, αλλά και εγώ θα σε εξαφανίσω. Εάν έκανες τόση μεγάλη αμαρτία, ποιος θα σε εμποδίσει να κάνεις πολύ μεγαλύτερες μετά, και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο μυστικό. Όταν ξεκινάει ο άνθρωπος με μία τόση δα παράβαση, τον πήρε κατηφόρα. Εκτός και αν προλάβει και μετανοήσει και εξομολογηθεί και ζητήσει το αίμα του Χριστού και σωθεί. Αλλά δεν είναι το φοβερό η αμαρτία. Εκείνο το οποίο, αδερφοί, είναι
τρομερό και φοβερό είναι η πλάνη των ανθρώπων. Να πλανηθεί ο άνθρωπος ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες. Όταν, γιατί αυτή είναι η προσπάθεια του διαβόλου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο στην Εκκλησία. Τη δυνατή, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μόνο να την πλανήσει. Τρομοκρατία δεν περνάει. Τελεασμός δεν περνάει. Όλα τα κόλπα του, δεν αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου, λέει ο Παύλος. Εκεί που προσπαθεί και αγωνίζεται είναι να πλανήσει κάποιον. Ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γιατί αν χτυπήσει 2-3 εκλεκτούς θα έχει συνέπειες και σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Αν χτυπήσει τον πατέρα κινδυνεύει όλη η οικογένεια. Όχι ότι η οικογένεια δεν μπορεί να περπατήσει μόνη της. Μπορεί. Και μάλιστα αν περπατήσει καλά η οικογένεια θα σωθεί και ο πατέρας. Αλλά αυτή είναι η προσπάθειά του. Να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ή δυνατόν. Και αν καταφέρει και πλανήσει έναν εκλεκτό άνθρωπο που τον έχει εκλέξει ο Θεός και είναι και κλειμένος και εκλεκτός, τότε έχει καταφέρει μεγάλο πλήγμα στο έργο του Θεού. Βέβαια δόξα τω Θεώ, γιατί εν τέλει ο Ιησούς Χριστός καταστρέφει πάντοτε το έργο του διαβόλου. Μερικές φορές είναι επώδυνο, εάν προλάβουμε και μετανοήσουμε είναι ευλογημένο. Και ο Θεός του λέει, πες τους να εκδηθούν το στολισμό τους, να ενδυθούν σάκο και σπονδί, να ταπεινωθούν, για να δω τι θα κάνω και έλα να συνδιαλλαγούμε. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ο λαός δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό παρά μόνο δια του Μωυσέως. Σήμερα ο λαός δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό μόνο δια του Ιησού Χριστού. Ουδής μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα ημί διε μου, λέει ο Χριστός και λέει αλήθεια. Αλλά για να συνδιαλλαγούμε, βγάλε τα ενδύματα της δόξης που σου είχα δώσει εγώ και είχα επιτρέψει να σε υψώσω, να σε ευλογήσω, να σε χρησιμοποιήσω. Λαέ του Θεού Ισραήλ, αναγνώρισε το λάθος μου, το λάθος σου. Φώναξε, αμαρτήσαμε, νομίσαμε το πονηρόν ενώπιόν σου πράξαμε. Αναγνώρισε το λάθος σου, ενδύθη τη ένδυμα ταπεινοφροσύνης, σάκο και σπονδό, εν σπονδό. Και έλα τώρα Μωυσή να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι μπορώ να κάνω και τώρα πια όλα εξαρτώνται από το Μωυσή. Όλα εξαρτώνται στη ζωή μας από το Χριστό. Και ο Μωυσής παίρνει τη σκηνή που του είχε δώσει εντολή ο Θεός να φτιάξει μέσα στο στρατόπεδο, τη βγάζει απ' έξω, γιατί δεν μπορούσε πια ο Θεός να είναι μέσα στο στρατόπεδο, θα τους κατανάλωνε όλους. Ήταν σκληροτράχυλος λαός. Και το ονόμασε και σκηνή του μαρτυρίου, που σημαίνει εκεί που μαρτυρεί ο Θεός. Εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Και πια στη σκηνή του μαρτυρίου, ενώ όλοι είχαν εκτιθεί τα ημάτια της δόξης τους, το στολισμό τους, μόνο ο Μωυσής πήγαινε μαζί με τον υπηρέτη του, τον Ιησού του Ναβί. Όλος ο λαός καθόταν στις σκηνές του και όταν ο Μωυσής πήγαινε, τότε κατέβαινε ο στήλος της νεφέλης. Δηλαδή δεν πήγαινε ο Μωυσής όταν κατέβαινε ο στήλος της νεφέλης, αλλά όταν ο Μωυσής πήγαινε, τότε κατέβαινε ο στήλος της νεφέλης. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι στη μετάνοια την πρωτοβουλία την έχει ο άνθρωπος. Στην ευλογία την πρωτοβουλία την έχει ο Χριστός. Δεν μπορώ εγώ να ευλογήσω ούτε τους ανθρώπους ούτε και τον εαυτό μου. Μπορώ όμως να μετανοήσω για να έρθει ο Χριστός να με επισκεφθεί και να με ευλογήσει. Στη μετάνοια την πρωτοβουλία πρέπει και την έχει μόνο ο άνθρωπος. Στην ευλογία
την πρωτοβουλία την έχει μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Θεός δηλαδή. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι μπαίνοντας στη σκηνή, στην παρουσία του Θεού, στη σκηνή του μαρτυρίου, παρόλο που δεν είχε χτιστεί, ας πούμε, δεν είχε κατασκευαστεί το εσωτερικό της σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ακόμη, μετά θα του δώσει εντολή ο Θεός να φτιάξει το καταπέτασμα, τα Άγια των Αγίων, τα θυσιαστήρια, μετά θα του τα δώσει ο Θεός. Τώρα υπάρχει μια σκηνή εκεί που παρουσιαζόταν ο Θεός. Και όταν εισήρχεται ο Μωυσής μέσα στη σκηνή, μόνο αυτός, τότε λέει η Γραφή, ελάλει ο Κύριος προς τον Μωυσήν πρόσωπο προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Μόνος το Μωυσή, όταν ο Μωυσής έπαιρνε την πρωτοβουλία και έμπαινε μέσα στη σκηνή, που του επετρέπετο και κατέβαινε η στήλη της Νεφέλης, ο στήλος της Νεφέλης, τότε συνομιλούσαν πρόσωπο προς πρόσωπο ο Μωυσής με το Θεό, όπως φίλος προς τον φίλον αυτού. Ξαναλέω, τότε ήταν μόνο ο Μωυσής. Τώρα θα πω μια μεγάλη κουβέντα, αλλά είναι αληθινή. Τώρα είναι για όλους μας αυτό. Θα σας πω μια εμπειρία μικρή που είχα, η οποία είναι όμως στερεωμένη στο Λόγο του Θεού. Πριν από χρόνια ήμουνα στον Κάλα μου με τον εγγονό μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τότε πρέπει να ήταν 7 χρονών, 8 χρονών, μόλις είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Τώρα είναι 15 νομίζω. Και ανεβήκαμε πάνω να κοιμηθούμε. Είμαστε οι δυο μας και θα κοιμόμαστε μαζί στο διπλό κρεβάτι. Η Άννα ήταν κάτω με τα άλλα τα παιδιά και δεν ήταν οι γονείς τους. Και του λέω, έλα να προσευχηθούμε Κωνσταντινάκο, πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο και ό,τι του ζητήσει τώρα του Κυρίου μας θα στο δώσει. Και γυρίζει και μου λέει, τι να του ζητήσω, παππού. Ήταν όμως τόση παρουσία του Θεού που κατάλαβα ότι αυτή η ερώτηση δεν ήταν από τον Κωνσταντινάκο, ήταν από το Θεό για μένα. Και λέω, φοβήθηκα το Θεό, του λέω, περίμενε και πάω στο άλλο, στο σαλόνι, γονατίζω και λέω, Κύριε, τι να του πω. Τι να του πω να ζητήσει. Και πραγματικά ήρθε η παρουσία του Θεού και μου λέει να του πεις να με παρακαλέσει, να μου ζητήσει, να τον κάνω δούλο μου και να γίνει φίλος μου για να μιλάμε στόμα με στόμα. Συγκλονίστηκα, έψαξα μέσα, βρήκα. Με τον Μωυσή μίλαγε σαν φίλος προς το φίλο. Ο Χριστός εμάς όμως λέει ότι είστε φίλοι μου. Δεν είμαστε σαν φίλοι. Αλλά για να ο Χριστός σου προσφέρει τη φιλία Του. Αλλά για να σου προσφέρει τη φιλία Του, εσύ πρέπει να αποδεχθείς τη φιλία Του και να γίνεις φίλος Του. Αλλά δεν μπορεί κανείς να γίνει φίλος του Χριστού αν προηγούμενα δεν γίνει δούλος. Όπως ο Μωυσής. Θεράπων. Δηλαδή ελευθερωθέντες από την αμαρτία, αμήν, δουλωθέντες εις τον Θεόν, δούλος, δηλαδή δεν κάνω πια ό,τι μ' αρέσει και του το λέω, δεν θέλω να κάνω ό,τι θέλω και του το ομολογώ και δεν θέλω να κάνω ό,τι νομίζω και του το ομολογώ, δεν θέλω Κύριε, θέλω να είμαι δούλος σου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει, δεν σας λέγω πλέον δούλους, είστε δούλοι μου, αλλά δεν σας λέγω πλέον δούλους, τώρα σας λέγω φίλους μου. Και σας λέγω φίλους μου γιατί ό,τι άκουσα από τον Πατέρα θα σας τα λέω. Θα συνομιλούμε στόμα με στόμα. Άρα λοιπόν για όλους μας ισχύει αυτό που στην Παλαιά Διαθήκη ίσχυε μόνο για τον Μωυσή. Όλοι μας, άντρες, γυναίκες,
καθώς είναι γεγραμμένο και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέη από το πνεύματός μου για να προφητεύσουν. Πώς θα προφητεύσουν αν ο Κύριος δεν τους δώσει λόγο Θεού? Όλοι μας μπορούμε με παρησία να εισερχόμεθα μέσα από το ταμείο μας στο θρόνο της χάριτος του Θεού, στον Πατέρα Θεό μπροστά, όλοι μας. Και όλους όσους θέλουν και είναι δούλοι Του, ο Χριστός θέλει να τους κάνει φίλους Του, για να μιλάνε στόμα με στόμα. Ξέρεις τι θα πει να μιλάς με τον Κύριο στόμα με στόμα? Δεν είναι φαντασία, είναι εμπειρία, βιωματική εμπειρία που επιβεβαιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου, καθώς οι αλήθειες του Ευαγγελίου, μέσα από τις αλήθειες του Ευαγγελίου γνωρίζουμε και απολαμβάνουμε βιωματικές εμπειρίες. Είναι αλήθεια αυτό, αδερφοί. Και ο Χριστός το θέλει ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες που εκχέει το Πνεύμα Του το Άγιο επί πάσαν σάρκαν. Και δεν είναι απλό το Πνεύμα το Άγιο, γιατί από τις 10 παρθένες τις 5 τις είπε φρόνιμες, γιατί είχαν λάδι στο δοχείο τους και όταν έσβηνε η φωτιά το γέμισαν, ενώ τις 5 άγιες κοπέλες που είχαν και αποκάλυψη του ότι ο Κύριος έρχεται, επειδή δεν είχαν λάδι, οι φρόνιμες τι είπαν? Πηγαίνετε στους πολλούντες. Και ποιοι είναι οι πολλούντες? Η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Μόνο στην Εκκλησία της Πεντηκοστής, μόνο στο κίνημα της Πεντηκοστής κηρύτεται ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά σήμερα, και δεν ήταν για τότε. Όχι με λαδάκι χρήσμα, ούτε με την αναγέννηση, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και το σημείο ότι ο Ιησούς Χριστός σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο είναι να μιλάς ξένες γλώσσες. Και όταν μιλάς ξένες γλώσσες οικοδομείς τον εαυτό σου, και όσο οικοδομείς τον εαυτό σου τόσο έρχεται τη δύναμη του Θεού επάνω σου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας έδωσε ο Χριστός είναι πνεύμα και δυνάμεως και αγάπης αλλά και σοφρονισμού. Και δύναμη σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, και η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στη καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και σοφία Θεού, καθώς μας υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας, μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, μας αποκαλύπτει το μέλλον, μια σοφία μοναδική, άνωθεν σοφία. Όχι λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Στην αρπαγή της Εκκλησίας, οποιοδήποτε αγιασμό και αν έχει ο άνθρωπος, αν εκείνη τη στιγμή δεν έχει, γιατί δεν το έχει ζητήσει, γιατί δεν το έχει πιστέψει, γιατί δεν το έχει απολαύσει, δεν ζητήσει την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, δεν συμμετέχει. Όχι ότι όποιος είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα «Εν το όνομα Τι σου προφητεύσαμε δια Πνεύματος Αγίου, εν το όνομα Τι σου κάναμε θαύματα πολλά, εξαβάλαμε δαιμόνια με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου», και ο Κύριος θα πει «Ποτέ δεν σας εγνώρισε». Γιατί? Γιατί δεν είσαστε Άγιοι, δεν περπατήσατε εν αγιασμό, δεν είσαστε δούλοι, δεν περπατάγατε στο θέλημά μου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Άρα δεν είναι ότι ο αγιασμός μόνο θα μας πάει στον ουρανό, δεν μας πάει. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα συμμετέχουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν σημαίνει ότι όποιος είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο θα συμμετάσχει, μόνο με αγιασμό. Γιατί ζητείτε την ειρήνη που είναι η προϋπόθεση του αγιασμού, και τον αγιασμό ανεύ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Κανείς δεν βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου.
Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο, αδερφοί αγαπητοί, αναγέννησης. Γιατί εάν δεν γεννηθείτε άνωθε, δεν μπορείτε να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μιλάμε μόνο για την αρπαγή τώρα, όχι για την διαθανάτου είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, που είναι η χάρις πάλι του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Μιλάμε για την αρπαγή που είναι στις μέρες μας. Να βρούμε χάρη από το Θεό. Γιατί θα είναι φοβερό, αδερφοί. Θέλω να το σκεφτούμε όλοι. Να ακούσουμε τη σάλπιγγα, να ακούσουμε το κέλευσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου τη σάλπιγγα και να μην φύγουμε. Καταλαβαίνετε τη στιγμή εκείνη τι θα πάθουμε. Όποιος μείνει κάτω. Θεός να φυλάει. Θεός να φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Σήμερα όμως είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Σήμερα να μετανοήσουμε. Σήμερα να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας για να ζούμε άγια ζωή με μετάνοια και εξομολόγηση. Και σήμερα να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο να μας βαφτίσει ο Χριστός, αλλά και να μας πληρώνει ο Χριστός. Μην το σβήσουμε. Γιατί αν σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, είναι σαν να μην το έχουμε πάρει ποτέ. Και πότε το σβήνουμε, όταν το λυπούμε. Μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Γιατί μας φράγησε, για την απολύτρωσή μας. Για εκείνη την ημέρα μας φράγησε ο Χριστός με το Πνεύμα το Άγιο. Για να μπορούμε να μεταμορφωθούμε. Γιατί η μεταμόρφωση γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Σήμερα αν δεν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, αδερφέ, μετανόησε, τρέξε στο Θεό και ζήτα. Δεν είναι να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ο Θεός λοιπόν τότε μίλαγε στο Μωυσή στόμα με στόμα. Σαν φίλος προς το φίλο αυτού. Ενώ στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός θέλει οι μαθητές του, αφού αποφασίσανε να είναι μαθητές του Χριστού, να γίνουν δούλοι του Χριστού, ζήταμε να σε κάμω δούλο μου, πες του να ζητήσει να τον κάμω δούλο του και να γίνει ύστερα φίλος του Χριστού. Να γίνει αυτός. Ο Θεός μας κάνει δούλους του και εμείς γινόμαστε φίλοι του Χριστού. Πώς γινόμαστε φίλοι του Χριστού? Πιστεύοντας στο Λόγο Του. Εξητώντας τη χάρη αυτή τη φοβερή και τη μεγάλη. Που είναι χαρισμένη στους ανθρώπους. Δωρισμένη στους ανθρώπους. Πιο καθαρά δεν μπορεί να μας το πει ο Χριστός. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου. Αν και είστε, φίλους μου σας λέγω. Όχι σαν φίλους μου, φίλους μου σας λέγω. Από εδώ και πέρα θα σας λέω φίλο μου. Όπως ο Αβραάμ είναι ο μόνος και ο πρώτος που ονομάστη φίλος Θεού, πότε? Όταν έγινε πραγματικός δούλος. Δηλαδή, διαπίστεως υποτάχθηκε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, όσο και σκληρός και παράξενος και αν του φάνηκε. Και του φάνηκε πολύ. Γιατί? Γιατί αγαπούσε τον Ισαάκ. Πολύ. Και τούτο είπε ο Θεός, αυτόν τον οποίον αγαπάς πήγαινε θυσίασέ τον για μένα. Ολοκαύτωμα για μένα. Σφάχτον και κάφτωνε. Σκληρός ο Λόγος. Αλλά ο Μωυσής δεν φοβήθηκε, σκέφτηκε. Λέει κάτσε, να σκεφτώ λίγο. Ο Θεός τι μου είπε? Ότι εν το Ισαάκ θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Με σφαγμένο τον Ισαάκ πώς θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη? Αφού θα έχει σπέρμα ο Ισαάκ. Και το σπέρμα του Ισαάκ θα έχει σπέρμα κι αυτό. Άρα κάτι τρέχει εδώ. Κάτι σκέφτεται ο Θεός. Κάτι σκέφτεται ο Θεός για σένα, αδερφέ. Μη σου φαίνεται σκληρός ο λόγος. Κάτι σκέφτεται ο Θεός. Και τι είπε ο Αβραάμ? Εγώ θα πάω να τον θυσιάσω και νομίζω ότι ο Θεός θα μου τον αναστήσει.
Αλληλούια. Και δεν το σκέφτηκε, το έπραξε κιόλας. Ανέβηκε πάνω στο όρος, πήρε μια μαχαίρα, έδεσε τον Ισαάκ, όπως δένουν το πρόβατο για να φύγει, και ήταν και 12 χρονών περίπου ο Ισαάκ. Δεν καθόταν εύκολα να δεθεί. Το έδεσε και ενώ σήκωσε το μαχαίρι για να τον σφάξει, ώστε μετά, αφού είχε κάνει θυσιαστήριο, είχε βάλει τα ξύλα για να το κάψει, μετά τα κουβάλισε και τα ξύλα πάνω στο όρος. Τότε άκουσε τη φωνή του Θεού. Στοπ, μην τον σφάξεις. Τώρα εγνώρισα ότι είσαι φίλος μου, ότι είσαι δούλος μου, ότι είσαι άνθρωπος πίστεως. Γι' αυτό και εγώ ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και το σπέρμα τι σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και έκτοτε φίλος Θεού ονομάστηκε. Εσύ αδερφέ μου και εγώ όλοι μας έχουμε ονομαστεί φίλοι Χριστού. Πότε όμως? Εάν στην προσευχή μας σταθούμε με πίστη, με ζήλο Θεού και πούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να με κάνεις δούλο σου. Και πώς θα με κάνει δούλο του? Φτιάξε την αρέσκειά μου να είναι κατά την αρέσκειά σου. Να μ' αρέσει δηλαδή ότι σου αρέσει. Φτιάξε την καρδιά μου να είναι κατά την καρδιά σου. Να θέλω ό,τι θέλεις. Και φτιάξε το πνεύμα μου να είναι κατά το πνεύμα σου. Να έχω τη γνώμη που εσύ έχεις. Και ο Θεός θα κάνει. Αμήν θα σου πει. Ξέρεις τι ωραίο είναι να λέει ο Θεός στην προσευχή σου αμήν όταν ζητάς κατά το θέλημά του. Γιατί όταν ζητάς κατά το θέλημά του, σ' ακούει. Και όταν μας ακούει, ξέρουμε ότι θα λάβουμε αυτό που ζητάμε. Άρα τι θα πάω να ζητήσω τώρα, δώσε μου δουλειά. Ζήτα να σου κάνει δούλο το να δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Όχι, θα ζητήσω να παντρευτώ. Βρε, ζήτα να γίνεις δούλος και να δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Πόσο ανόητοι είμαστε με τα αιτήματα που φέρνουμε ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός χαμογελάει. Λέει, τι μου ζητάει το παιδί, μάντε πάρτο. Όπως ας πούμε, βλέπω το, αυτό με διδάσκει ο Θεός με τα εγγονάκια μου, αδερφή, χρόνια τώρα, με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Πάω και λέω στο Δημητράκη, άνοιξε ο Θεός την καρδιά, όχι ο Θεός, η καρδιά μου άνοιξε μόνη της. Και λέω, ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω. Λέω, κοίτα μην μου ζητήσεις πολλά. Σκέφτεται. Και μου λέει, θέλω μία απόχη. Τι θέλεις, του λέω, μία απόχη. Ξέρετε πόσο κάνει μία απόχη? Μισό ευρώ. Χαμογέλασα. Του λέω, ας πάρω 10. Αυτό κάνουμε, αδερφοί. Ζητάμε πράγματα αστεία. Όταν ο Θεός μας λέει, να σου πω τι να ζητήσεις. Ζήτησέ μου να σε κάνω δούλο μου, να σε κάνω δούλη μου. Και μετά γίνε φίλος μου, φίλη μου, να δεις τι ζωή έχω ετοιμασμένη για σένα. Τι μεγαλεία θα κάνω στη ζωή σου. Κάσε και μου ζητάς το αν παντρέψεις. Άσε με αδερφούλα μου και αδερφέ μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθομαι και ζητάω, Κύριε, θέλω να μου κάνουν αύξηση στη δουλειά. Πόσα, 100 ευρώ. Τι να σου πω τώρα. Έτσι λέει ο Θεός. Ζήτα μου να σου δώσω έργο. Ζήτα μου να σε κάνω δούλη μου. Ας κάθες όλη μέρα. Γιατί κάθες όλη μέρα? Κοιμάται και κλαίει. Αυτό μου κάνει και ο Δημητράκης. Πάμε βόλτα. Τι θες τη βόλτα ρε Δημήτρη? Παγωτό. Το παγωτό, και ξέρετε παγωτό θέλει καρπουζάκι. 50 λεπτά. Γελάω. Αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί μέσα από αυτά μας διδάσκει ο Θεός. Προσέχτε αδερφοί μου τι ζητάτε. Να προσέξουμε τι ζητάμε από το Θεό. Σήμερα να πάρουμε απόφαση να ζητήσουμε να μας κάνει δούλους του. Αμήν. Αμήν. Όποιος θέλει να σηκώσει το χέρι του, όποιος θέλει να τον κάνει ο Θεός δούλο του. Αμήν. Και μετά να πας να γίνεις δούλος του, φίλος του, και να δεις τι ζωή θα σου χαρίσει ο Θεός.
Μεγαλεία θα σου χαρίσει ο Θεός, αδερφή. Καρπό, ευλογία, δόξα. Ό,τι κάνεις θα το ευωδώνει ο Θεός. Θα είσαι το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακα των υδάτων. Θα προσεύχεσαι και ο Κύριος θα λέει αμήν. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, μπροστά σε Αυτόν θα κλείνει πάνγονη όλων των επουρανίων δυνάμεων, όλων των επιγείων δυνάμεων και όλων των καταχθονίων δυνάμεων. Και ο διάβολος και ο Σατανάς και τα δαιμόνια και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, όλα θα τα υποτάξει ο Θεός κάτω από τα πόδια Του. Και εμείς πάρουμε να πάγω το καρπουζάκι. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.